Καλησπέρα σας. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και η κάμερα του Apple Web TV βρίσκεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου από χθες είναι σε πλήρη εξέλιξη το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Ιωάννη Δημακόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Δημακόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και παρακολουθείτε τις εξελίξεις αυτού του σπουδαίου γεγονότος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μπορώ να σας πω πως είναι ένα επιτυχημένο γεγονός, το οποίο ήδη έχουμε 480 εργασίες, οι οποίες 280 είναι προφορικές, οι υπόλοιπες 200 είναι με αναρτημένες. Ο αριθμός των συγγραφέων ανέρχεται στους 1.600, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έχουμε συμμετοχές από πολύ μεγάλο αριθμό χωρών εκτός της Ελλάδας. Μπορεί να είμαστε γύρω στις 15 χώρες και ανάλογος είναι και ο αριθμός των Ινστιτούτων. Και επίσης πρέπει να πούμε πως έχουμε συμμετοχές γύρω στις εργασίες, γύρω στις 600 γυναίκες, που αυτό δείχνει πως τη χημική μηχανική είναι ένα από τα άνδρα, τα ανδρικά, τα οποία έχουν πέσει και πολύ εύκολα μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια ισότητα των δύο φύλων και στη χημική μηχανική. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Τι θεωρείτε ότι προσφέρει η χημική μηχανική στη σύγχρονη κοινωνία? Η χημική μηχανική είναι από τα βασικά επιστημονικά πεδία της κοινωνίας μας. Προσφέρει σχεδόν τα πάντα. Είναι ένα επάγγελμα και ένα επιστημονικό πεδίο που μπορεί να το απαντήσετε παντού. Από όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες, η χημική μηχανική είναι παντού. Θα σας πω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Τη βλέπετε στους βιολογικούς καθαρισμούς, τη βλέπετε στην μελέτη της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, τη βλέπετε στην μελέτη της κλιματικής αλλαγής. Είχαμε σπουδαίους αναλυτές στην κυταρική μηχανική, βλέπετε την χημική μηχανική στη βιομηχανία, τη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία τσιμέντου, στη βιομηχανία χάλιβα, στη βιομηχανία πλαστικών και σε όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να σκεφτείτε και να μην σκεφτείτε. Ό,τι τεχνολογικό συμβαίνει, αυτή τη στιγμή η χημική μηχανική είναι από τις δράσεις, από τα επιστημονικά πεδία που συμμετέχουν ενεργά μαζί με τους άλλους δυναμικούς κλάδους της επιστημοσύνης αυτή τη περίοδο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το συνέδριο της χημικής μηχανικής συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των νέων ερευνητών. Είναι ξεκάθαρο πως οι νέοι ερευνητές βρίσκουν διάβλο μέσα από το συνέδριο χημικής μηχανικής και ο λόγος που σας το λέω δεν είναι μόνο ότι φέτος έχουμε γύρω στα 800 ανθρώπους, νέα παιδιά που παρακολουθούν αυτό το συνέδριο, αλλά το πιο βασικό είναι, αν σκεφτούμε διαχρονικά, πόσοι νέοι επιστήμονες βγήκαν από αυτό το συνέδριο χημικής μηχανικής, πόσοι ξεκίνησαν τις πρώτες παρουσιάσεις μέσα στο συνέδριο χημικής μηχανικής και την πορεία που ακολούθησαν πηγαίνοντας στην Αμερική, σε διάσημα πανεπιστήμια όπως το MIT, το Harvard, το Princeton, το Caltech, σα λέω μερικά της Αμερικής, εξίσου σημαντικές παρουσίες νέων επιστημόνων που ξεκίνησαν από εδώ και συμμετέχουν στις δραστηριότητες ερευνητικές στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Μπορώ να σας αφέρω και για την Ευρώπη, το ETH, το UCL, το Imperial, και αυτό είναι κάποια ενδεικτικά το πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα στους νέους χημικούς μηχανικούς, αλλά και στους μεγαλύτερους, που βλέπουμε μεγάλες προσωπικότητες σαν την κυρία Ρένα Μπίζιος, που είναι μέλος της Ακαδημίας Ιατρικής της Αμερικής, που είναι μαζί μας, μας μιλάνε. Ο κύριος Νένες, που μας έδωσε εξαιρετική ομιλία πάνω στην κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Βλασόπουλος, που μας μίλησε για τη ρεολογία. Ο κύριος Πασχάλης Αλεξανδρίδης, που μας μίλησε για την μαλακή ύλη. Είναι σημαντικά πεδία και μην ξεχάσω τέλος τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Βαγενά, τον ακαδημαϊκό και μέλος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ο οποίος μας μίλησε για τα νετρίνα και όλα αυτά που τα θεωρούσαμε ως ένα άπιαστο όνειρο. Κύριε Δημακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας και για την αποδοχή της πρόσκλησης στο App Web TV. Ήταν πολύτιμα όσα μας είπατε και θέλω να σας ευχηθώ να έχετε πολλές επιτυχίες στον τομέα που δραστηριοποιήσετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να συνεχίζει να αγκαλιάζει όλες αυτές τις δραστηριότητες και να υπάρχει διαρκής αυξανόμενη εξωστρέφεια και επιστημονικότητα πολύ έντονη, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κοινωνία που μας περιβάλλει. Να είστε καλά.